μοναδικό μέρος σε όλα τα Δωδεκάνησα που έχει ακόμα ξερό γήπεδο και εμείς δεν έχουμε ούτε καν ξερό. Δεν έχουμε ξερό. Κάνουμε προπόνηση στην Αντιμάχη. Άρα λοιπόν δεν τίθεται θέμα αν είναι κατεπήγον. Είναι πολύ παραπάνω από κατεπήγον. Θα ήθελα να πω για την κρίση. Καταλαβαίνω πολύ καλά τα χρόνια που ζούμε. Η κρίση όμως, η κρίση η οποία είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν σημαίνει ότι έχουν παγώσει τα πάντα σε όλες τις χώρες του κόσμου. Και η διαφορά της κρίσης που βιώνουμε εμείς πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, θα χρησιμοποιήσω έναν ανατόκιμο όρο, είναι ο παρτακισμός. Διότι αυτό στην ουσία είναι ο κάθε ένας από εμάς, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο, εννοώ σε ιεραρχία, κάπου όλα αυτά τα χρόνια κοιτάξαμε τον εαυτό μας, την πάρτη μας. Και υπάρχει, είναι φανερό ότι στον Έλληνα λείπει η συλλογικότητα και η ομαδικότητα. Αυτά τα δύο μπορούμε να τα πετύχουμε μόνο μέσα από συλλόγους, ομάδες. Ακόμα και τα σχολεία σήμερα, όταν ο καθηγητής παίρνει ένα μισθό πείνας, δεν θα ασχοληθεί και πάρα πολύ. Εμείς το κάνουμε με μεράκι. Μην το λέτε. Αυτό που κάνουμε. Και εμείς, επειδή βλέπω ότι υπάρχει μία ένταση, δεν κάνουμε πολιτικά παιχνίδια. Εμείς, η ιδεολογία μας δεν είναι ούτε μπλε, ούτε πράσινη, ούτε κόκκινη, ούτε είμαστε καϊσερλικοί, ούτε είμαστε κυριτσικοί, ούτε τίποτα. Η ιδεολογία μας είναι η δόξα, η αγάπη για τα παιδιά και το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή είναι η ιδεολογία μας. Το έργο έφτασε πάρα πολύ κοντά το 2010 να γίνει. Δεν έγινε. Το 2011 μπήκε στο πρόγραμμα, στο τεχνικό πρόγραμμα με τη σημείωση μάλιστα δίπλα ότι είναι έτοιμο προς συμβασιοποίηση και πάλι δεν έγινε. Στην αρχή ήταν 340.000, μετά πήγαμε στις 220 και τώρα εμείς, σαν δόξα, επειδή έχουμε ψάξει και λέμε ότι είναι γύρω στα 6 στρέμματα και είναι γύρω στα 120.000 στα στοιχειοτάτητα, συν 30.000 ας πούμε την περίφραξη, τα έχουμε βάλει πάνω κάτω, μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς όσο μπορούμε να βάλουμε προσωπική εργασία, να μαζέψουμε, να κάνουμε μόνοι μας τα αποδυτήρια αργότερα, όχι τώρα. Θέλουμε τον Τάρτα να μπούμε στο γήπεδο μας, διότι αυτή η μετακίνηση είναι ψυχοφθόρα. Κάθε μέρα πώς θα πάμε πάνω στα γήπεδα, έχουμε νοικιάσει πούλμαν, βενζίνες. Στο Δήμο ξέρετε πολύ περισσότερο από εμάς τι σημαίνει βενζίνες, να μην έχεις βενζίνες, να μετακινηθείς. Και θα σας πω κάτι, τα παιδιά στη Δόξα είναι αυτή τη στιγμή 70. 70 παιδιά σε ένα χωριό 1.200 κατοίκων μαζί με γονείς. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι ένας στους τέσσερις έχει να κάνει με τη δόξα. Είναι ένα τεράστιο νούμερο. Δεν έχουμε μιλήσει, είμαστε νέοι εμείς, σαν συμβούλιο. Είμαστε νέοι, είμαστε άπειροι, μπορεί να κάνουμε λάθη και θα κάνουμε πολλά λάθη. Αλλά αυτό το θέμα μας καίει. Εγώ προσωπικά, από το 99, τι να σας πω. Προσωπικά θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάτι. Ας μην λέει ο ένας μαύρο και ο άλλος άσπρο. Δεχτείτε μια φορά να πείτε ασπρό-μαύρα, που είναι τα χρώματα της δόξας, όλοι μαζί. Έτσι. Είναι καθαρά θέμα θέλησης πλέον. Δεν είναι θέμα οικονομικό πλέον, κατά τη γνώμη μου. Είναι καθαρά θέμα θέλησης. Το θέλετε. Εάν το θέλετε θα γίνει. Αυτό και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Δημαρχό.